Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ματσάρα στα Γιάννενα, έτσι. Το περιμέναμε ότι παίζουν δύο πολύ καλές ομάδες και πραγματικά θα δούμε ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά το φινάλε ήταν συναρπαστικό. Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο και σε μια έδρα δύσκολη που εμείς πάντα δυσκολευόμαστε εκεί πέρα. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχουμε πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν πριν το παιχνίδι σε έλεγαν θα λήξει χ, θα ήσταν ικανοποιημένος? Θεωρώ έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ναι. Αλλά μπορούσαμε και εμείς να το είχαμε κλειδώσει λίγο πιο νωρίς το παιχνίδι. Είχατε ευκαιρίες. Ναι, από εκεί και, ναι, από εκεί και πέρα φανήκαμε και τυχεροί στο τέλος και σοβαρήσαμε. Είχατε και ευκαιρίες. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματικά από δύο ομάδες που χαίρεσαι να βλέπεις. Χαίρεσαι να βλέπεις και το περιμέναμε και πριν τον αγώνα ότι θα είχε θέαμα. Θα είχε θέαμα. Τώρα έχετε κύπελο. Είναι ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ. Πώς περιμένετε το αυριανό παιχνίδι? Ή το ζευγάρι των αναμετρήσεων, αν θέλετε. Έτυχε η κλήρωση να βγάλει τους 4 πρώτους να παίξουν μεταξύ τους. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εμείς φοβόμασταν τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ φοβόταν εμάς. Εμείς πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Να πάμε να παίξουμε για την πρόκληση, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι δηλαδή. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Απλά εμείς θα παίξουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια ιδιομορφία φέτος. Πάντως, μετά από μια ξεκάθαρη συμφωνία των δύο ομάδων και έχει γίνει αρκετός λόγος. Δεν είναι πιο σοφό για τα παιδιά που είναι δανεικοί στον Ατρόμητο και ανήκουν στον ΠΑΟΚ να είναι εκτός κάδρου όταν οι δύο ομάδες αναμετρώνται? Εντάξει, όταν υπάρχει όμως μια συμφωνία και εμείς έχουμε μάθει να τηρούμε τις συμφωνίες. Αυτό λέω ακριβώς. Είναι πιο σοφό το να μην είναι στο κάδρο τα παιδιά αυτά. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι τώρα έτσι είναι τα δεδομένα, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Έτσι έγινε και στο πρωτάθλημα, έτσι θα γίνει και στο κύπελο. Απλά και εμάς από αυτές οι 3 ελλείψεις είναι σοβαρές, βέβαια, πιστεύουμε πολύ στο ρόστερ μας και σας είπα θα πάμε να παίξουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, αυτή είναι η ποδοσφαιρική φιλοσοφία που έχει ο ΠΑΟΚ, ότι οι παίκτες που παραχωρεί δανεικούς τους προστατεύει, τους βγάζει από δύσκολη θέση και από διάφορα σχόλια. Εσείς αυτό το δεχθήκατε ή συμφωνείτε απόλυτα με αυτή τη λογική? Τώρα έχει γίνει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, είναι συμφωνία. Εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία, επειδή στο έχω δηλώσει συνέχεια σε σταθμούς, είναι αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν κατηγορούμε τον ΠΑΟΚ προς Θεού, είναι έτσι το αίτημα του ΠΑΟΚ, είναι σωστό, από εκεί και πέρα προχωράμε. Mm-hmm. Ναι. Έχετε, όπως το συζητάτε και εντός ομάδας, έτσι μια εξήγηση πόσο ο Ατρόμητος είναι τόσο δυνατός, είναι ο καλύτερος, η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας, και έχει πιο αρνητικά αποτελέσματα εντός έδρας. Έτσι, μια ποδοσφαιρική εξήγηση, αν υπάρχει ή αν είναι τυχαίο. Βεβαίως. Απλά θα σας πω ότι ήμασταν μια καινούργια ομάδα. Κάναμε στην αρχή 2 ατυχές αποτελέσματα, ατυχές ισοπαλίες στο Περιστέρι. Από εκεί και πέρα η ομάδα ήθελε δέσιμο γιατί είχε πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές, ένα καινούργιο προπονητή που δουλέψανε σε αυτό και η ομάδα παρουσιάζεται και από παιχνίδι σε παιχνίδι καλύτερη. Πιστεύουμε πολύ στον προπονητή μας και στο ρόστερ και το δείχνουμε κάθε Κυριακή μες στο γήπεδο. Για την ποδοσφαιρική εξήγηση των εκτός έδρας αγώνων λέτε ότι δεν ισχύει, ότι είστε το ίδιο δυνατοί και αποτελεσματικοί? Το ίδιο είμαστε, απλά έχουμε λίγο πιο υπομονή στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί στην έδρα σε πιέζει ο κόσμος, είναι η πίεση του εντός έδρας, αυτό είναι μόνο, τίποτα άλλο. Κύριε Πρόεδρε, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ή στη σεζόν, τι στόχο είχατε? Και αν έχει διαφοροποιηθεί. Όχι, οι στόχοι μας δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Είχαμε πει ότι βάζουμε στόχους στην Ευρώπη και με το κύπελλο να φτάσουμε τελικό. Αυτή ήταν η στόχη μας από την αρχή, αυτή η στόχη μας είναι και τώρα. Α, εξ αρχής και να βγείτε Ευρώπη και βέβαια να φτάσετε τελικό κυπέλλου. Μάλιστα. Και όπως κυλάει η χρονιά, νιώθετε όλο και πιο δυνατοί ότι μπορείτε να τους πετύχετε προφανώς. Έτσι ακριβώς νιώθουμε δυνατοί. Τώρα από εκεί και πέρα μας προκύψει κάτι καλύτερο, σίγουρα δεν θα τα αφήσουμε, να το ξέρετε, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο δυναμικό της ομάδας μας. Mm-hmm. Φαβορί για το πρωτάθλημα ποιος είναι, κατά την άποψή σας? Θεωρώ ότι πιο σταθερή ομάδα και λίγο πιο έμπειρη, μάλλον όχι σταθερή, πιο σταθερή θεωρώ ότι είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά πιο έμπειρη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό πιο έμπειρος στον πρωταθλητισμό, Ναι. Mm-hmm. Πιο έμπειρος στον πρωταθλητισμό, αυτό δηλαδή προσέχει πιο πολύ, δεν ξέρω, είναι πιο... Θεωρώ ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θεωρώ βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η δική σας άποψη για το πρωτάθλημα το οποίο παίζετε, αν είναι καλύτερο ποιοτικά, αν
είναι πιο ανταγωνιστικό, αν είναι πιο καθαρό, αν έχουμε καλύτερες διαιτησίες. Γενικά ποια είναι? Θεωρώ ότι σίγουρα είναι καλύτερο πρωτάθλημα και φαίνεται αυτό, και όχι μόνο στην κορυφή. Ναι. Και μιλάμε για τις υποτιθέμενες μικρομεσαίες ομάδες. Ότι βαδίζουν καλά, πατάνε καλά. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτερες διαιτησίες σίγουρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι γίνεται ένα καλύτερο πρωτάθλημα φέτος. Και όχι, δεν το λέω αυτό επειδή είμαστε εμείς ψηλά. Ναι. Το λέω επειδή αυτό βλέπω, γιατί παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια και αυτό βλέπω και αυτό νιώθω και αυτό λέω. Ο κύριος λόγος που φέτος έχουμε κάτι καλύτερο, ποιος πιστεύει ότι είναι? Θεωρώ ότι δεν ασχολούμαστε με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου πιο πολύ. Δηλαδή κακό είναι, αυτό κάνει κακό όταν ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι με την ομάδα σου και ασχολείσαι με τους διαιτητές, ασχολείσαι με το ένα με το άλλο, κάνει κακό στο πρωτάθλημα. Καλά είναι να κοιτάμε τις ομάδες μας και να προχωράμε. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια κακές διαιτησίες, δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε τόσο καχύποπτοι, έτσι, με, έτσι με ακριβώς, την κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Για τον Νουάρντα συγκεκριμένα, μας κάνει πάρα πολύ, νομίζω θα συμφωνείτε και εσείς, εμείς το λέμε ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες προαθλήματος, ξεκάθαρα. Δηλαδή, μέσα στους 3, 4, 5, σας ξαφνιάζει αυτό, σας εντυπωσιάζει όπως εντυπωσιάζει και εμάς, ή το θεωρείτε λογικό, ήταν τέτοιος ο παίκτης και απλά εσείς παίρνετε ό,τι καλύτερο μπορούσατε από αυτόν? Αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, το γνωρίζαμε και γι' αυτό το εντάξαμε και στο δυναμικό μας. Έχει βρει πιστεύω και αυτός την οικογένεια, το ατρωμί του εκεί πέρα και βγάζει το 100% των δυνατοτήτων του. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δύσκολος άνθρωπος? Θέλει ειδική μεταχείριση? Δύσκολος δεν μπορώ να πω ότι είναι δύσκολος, απλά και εμείς, σας είπα, βρήκε οικογένεια. Ο Ατρόμητος όντως είναι μια οικογένεια, σας το λέω και το έχετε καταλάβει και από τα αποτελέσματα, γιατί για να έρθουν και τα αποτελέσματα πρέπει να είσαι οικογένεια. Και αυτό είναι χτίσιμο του προπονητή, είναι του τεχνικού διευθυντή, είναι του γενικού αρχηγού, είναι της διοίκησης, είναι οικογένεια. Βρήκε μια οικογένεια και εντάχθηκε στην οικογένεια. Έχετε δυνατότητα να τον κρατήσετε? Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Μάλλον τον θέλετε εσείς? Εννοείται. Εννοείται τον θέλετε, βέβαια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Το ίδιο ισχύει και για τον Χατζησαΐα? Το ίδιο ισχύει και για τον Δημήτρη, το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα. Τον Δημήτρη. Τον Γιαννούλη. Ναι. Γιατί θα τον πάρουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε αριστερό μπακ. Το λέμε από τώρα. Όχι, νομίζω είναι για 2 χρόνια η συμφωνία, δεν είναι? Εντάξει, για δύο, έτσι. Θα βρούμε έναν τρόπο το καλοκαίρι. Τι κάνουμε τώρα? Χωρίς αριστερό μπακ είμαστε. Το σταυρό μας κάνουμε κάθε παιχνίδι. Ωραία. Τα οποία είναι και εξαίρετα παιδιά. Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε όλη την χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εσύ. Γεια σας.